επί 15 λοιπόν χρόνια, είχαμε επί 27 μάλλον χρόνια 15 παρατάσεις προσωρινών αδειών. Μία φορά που πήγε να γίνει αυτός ο διαγωνισμός έγινε, θυμόμαστε πολύ καλά πώς, όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ και βεβαίως όλο το φάσμα συχνοτήτων το είχε η Ντιτζέα. Και η Ντιτζέα τι ήταν, ο του θαύματος ήταν η κοινοπραξία των καναλαρχών. Εμένα αυτό μου θυμίζει, με συγχωρείτε, Γιάννη Σπίνη, Γιάννη Κερνάη. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που ο πάροχος της συχνότητας ήταν το ίδιο πρόσωπο με τον πελάτη. Και όλα αυτά έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καταβαλόταν και τμηματικά για 15 χρόνια. Επομένως δεν έχει καμία σύγκριση αυτό με τα 246 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα είναι τώρα τα έσοδα του κράτους και τα οποία θα επιστραφούν και ως κοινωνικός προϋπολογισμός για να ανακουφίσουν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Και είδαμε ξαφνικά ότι κάποιες φορές και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια τα λεφτά υπάρχουν. Επομένως αυτό το χάνει λεφτά, λίγο θέλει προσοχή. Τώρα για τα 4 κανάλια που είπατε, υπάρχει ένα επιχείρημα εδώ. Μπερδεύουμε καμιά φορά τη διαδικασία με το περιεχόμενο της ενημέρωσης, ότι ο αριθμός των καναλιών διασφαλίζει τον πλουραλισμό. Με τα 8 κανάλια που είχαμε, είχαμε κάποιο πλουραλισμό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όταν η ενημέρωση του πολίτη έτεινε να είναι ταυτισμένη με μια προπαγάνδα και τίποτα άλλο. Μα δεν με συγχωρείτε, στα περισσότερα κανάλια. Φορές, στα περισσότερα κανάλια. Δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα το κερδίσατε. Ο πολίτης έχει απαξιώσει πλέον, και δεν αναφέρομαι βεβαίως εδώ στο δημόσιο κανάλι. Αλλά αυτό που λέτε έρχεται σε αντίθεση με τις δύο εκλογικές νίκες του ΣΥΡΙΖΑ και με ένα δημοψήφισμα. Τι σχέση έχουν οι εκλογικές νίκες και το δημοψήφισμα? Στάθηκε αυτό το οποίο λέτε ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ? Θυμάστε κάποια κανάλια πώς αντιμετώπιζαν το δημοψήφισμα? Πολύ καλά λοιπόν, θυμάμαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πλουραλισμός ήταν τελικά, δεν υπήρχε, παρά τα 8 κανάλια που είχαμε, τα πολλά κανάλια, και τελικά ήταν μια θλιβερή μονοφωνία. Και τώρα θα με αποτέλεσμα υπάρχει, να απομακρύνει και τον πολίτη. Αν ρωτήσετε ένα μέσο πολίτη, έχει απαξιώσει τελείως αυτού του τύπου την ενημέρωση. Κυρία Βάκη, και τώρα, το αφήγημα γιατί θα των ιδιωτικών καναλιών. Στα συγκεκριμένα κανάλια. Το ένα κοιτάξτε, είναι ίδιο εγώ και το θέλω αυτό. Να κάνω μία έκκληση. Να μην μπερδεύουμε το πρώτο βήμα μιας πολύ σοβαρής διαδικασίας που συνιστά και το ΜΗ. Το ΜΗ και στη Δημοκρατία, αν θέλετε. Το ότι για πρώτη φορά επιτέλους έγινε ένας διαγωνισμός επί ίσης όρης για την αδειοδότηση των καναλιών, δηλαδή το αυτονόητο. Αυτό το βήμα έγινε. Μην μπερδεύουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία της αδειοδότησης που διασφαλίζει την νομιμότητα, τη δημοκρατία, το Σύνταγμα, αν θέλετε. Είχαμε μια καταφανή παραβίαση του Συντάγματος τόσα χρόνια σε αυτό το θέμα, με το περιεχόμενο της ενημέρωσης. Αυτό είναι ένας άλλης τάξης ζήτημα. Απλώς το επιχείρημά μου είναι ότι δεν διασφαλίζει ο αριθμός των καναλιών τον πλουραλισμό και την πολυφωνία. Είτε είναι 4 είτε είναι 4. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όχι, δεν διασφαλίζει.